Στις πιο βαριές κατηγορίες των δικαστικών χρονικών κατατάσσεται η ποινή του Νίκου Κοντοστάθη που παρίστανε τον έγκριτο γιατρό χορηγώντας αγιασμένα βότανα σε καρκινοπαθείς. Η ιστορία του θυμίζει ταινία τρόμου και πολιτικό θρίλερ μαζί. Με τη βοτανοθεραπεία ασχολούμαι από μικρό παιδί όταν και ο παππούς μου μετέδωσε την αγάπη του για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Είχε αναφέρει σε ένα σημείο της απολογίας του ο Νίκος Κοντοστάθης που για μια πενταετία συστηνόταν ως Νίκος Κοντός έχοντας στην πλάτη του ένα από τα βαρύτερα κατηγορητήρια στα δικαστικά χρονικά της Ελλάδας. Ο ίδιος έλεγε «Έχω παρακολουθήσει πλήθος σχετικών σεμιναρίων, έχω διαβάσει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες σχετικά βιβλία και άρθρα, αλλά αυτό δεν με κάνει παρά έναν εμπειρικό βοτανολόγο, βοτανοθεραπευτή». Η ιδιότητα αυτή ήταν και η τελευταία από τις δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, που είχε ενσαρκώσει στη ζωή του ο Νίκος Κοντοστάθης με εκπληκτική πιστικότητα αλλά και τραγικά μεγάλο κόστος. Μετά την παραπομπή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο και μία πολύμηνη δίκη, η απόφαση για τον ψευτογιατρό Δόκτορα Κοντό ήρθε το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου 2022 καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν ακουστεί ποτέ. Κατόπιν της συγχώνευσης των ποινών, η ετυμηγορία όρισε 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια πρόσκαιρη κάθυρξη και χρηματική ποινή ύψους 327.000 ευρώ, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό. Ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε στην τοποθέτησή του. Εκείνο που συγκλώνησε την εισαγγελική έδρα ήταν ότι οι πράξεις του στρέφονταν σε βάρος ευάλωτων ανθρώπων που υπέφεραν. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, το πρόσωπο του Κοντοστάθη παρέμεινε ήρεμο, εκπέμποντας την ίδια αψυχολόγητη σιγουριά με την οποία είχε μάθει να χειρίζεται κάθε περίσταση στη ζωή του. Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι αυτής της τραγικής υπόθεσης από την αρχή. Το Μάιο του 2019 υποβάλλονται 2 μηνύσεις στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, οι οποίες υποδεικνύουν ως υπεύθυνο για το θάνατο ενός 16χρονου αγοριού και ενός 14χρονου κοριτσιού, τον Δόκτορα Νικόλαο Κοντό, για τις εναλλακτικές θεραπείες που είχε προωθήσει, λαμβάνοντας 22.000 και 19.500 ευρώ αντίστοιχα από τις οικογένειες. Ωστόσο, για πολλούς μήνες ήταν αδύνατος ο εντοπισμός του κατηγορούμενου από τις αστυνομικές αρχές. Το εν λόγω όνομα δεν υπήρχε στα μισθωτήρια νοσοκομείων ούτε στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Στη συνέχεια, όπως αποδείχθηκε πολύ αργότερα, τα 2 περιστατικά ήταν μονάχα η κορυφή από το παγόβουνο του απατεώνα ψευτογιατρού που υφάρπαζε χρήματα από το 2016 για θαυματουργές θεραπείες με βότανα και αποστάγματα. Συνολικά οι αστυνομικοί δέχτηκαν περί τις 45 καταγγελίες για τη δράση του συγκεκριμένου ατόμου, του οποίου η ταυτότητα άλλαζε αναπερίπτωση. Από νευρολόγος-ογκολόγος σε κλινική της Ελβετίας, ακαδημαϊκός πανεπιστημίου, γιατρός στο σώμα της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και συνοδός ασθενών σε διαγνωστικά κέντρα με κορυφαίες σπουδές στις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο LinkedIn δήλωνε ερευνητής σε αντικαρκινικό κέντρο το οποίο δεν υφίσταται καν. Στη συνέχεια το κουβάρι της ραδιουργίας του ξεδιπλώθηκε με την κατάθεση μιας γυναίκας δικηγόρου η οποία είχε συστήσει τον Δόκτορα Κοντό στην οικογένεια της 16χρονης αφού είχε παραπλανηθεί και η ίδια από τον Κοντοστάθη, τον οποίο και εμπιστεύτηκε για τη θεραπεία του 76χρονου πατέρα της που πέθανε με αποτέλεσμα να προσθεθεί ακόμα μια ανθρωποκτονία στο κατηγορητήριο εις βάρος του. Από τη συγκεκριμένη λοιπόν κατάθεση αποσαφηνίστηκε το προφίλ του εγκληματία, ότι δηλαδή ήταν ένα άτομο που προσέγγιζε κυρίως καρκινοπαθείς παροτρύνοντας να αντικαταστήσουν τις χημειοθεραπείες με εναλλακτικές θεραπείες βοτάνων. Επίσης αποσαφηνίστηκε και το κομβικό σημείο από όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Δόκτωρ Κοντός, το Άγιο Όρος και η θρησκευτική κύκλη. Μια μοναχή από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών στο Πήλιο είχε συστήσει τον Δόκτορα Κοντό στη γυναίκα δικηγόρο και όπως προέκυψε από επόμενη κατάθεση, ο Νίκος Κοντοστάθης είχε αποκτήσει τη φήμη του σωτήρα στους θρησκευτικούς κύκλους του Βόλου. Είχε αναλάβει ιατρικά όλες τις καλόγριες της Μονής, όπως και πάμπολους πιστούς που παρασύρθηκαν από το άκρος θεοσεβούμενο προφίλ του δράστη, όπως και τις διασυνδέσεις που είχε κερδίσει σε θέσεις κλειδιά του κλήρου. Ο θρύλος δηλαδή του θεραπευτή είχε ξεκινήσει από το Άγιο Όρος, όπου διέδωσε ότι έσωσε μια γυναίκα που έπασχε από καρκίνο. Ακολούθως προωθούσε εξειδικευμένη θεραπεία σε όσους μοναχούς είχαν προβλήματα προστάτη, παρότι στα αρχεία του γραφείου της Ιεράς Επιστασίας δεν είχε καταγραφεί ποτέ το όνομα Νικόλαος Κοντοστάθης ή Κοντός. Το σίγουρο όμως είναι ότι από τα μοναστήρια και τις εκκλησίες έστησε το αρχικό δίκτυο των πελατών του, έχοντας στόχο όσα άτομα κατέθεταν τάματα στις εικόνες. Με ανάλογα τρόπο ψάρευε θύματα από ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Η τακτική του επικεντρώνονταν σε βαρύτατες ασθένειες για τις οποίες οι συμβατικές θεραπείες έδιναν μικρές πιθανότητες επιτυχίας και οι ασθενείς είτε οι συγγενείς τους είχαν χάσει την ελπίδα τους. Σε πρώτη φάση, όπως κατέθεσαν μάρτυρες της υπόθεσης, ζητούσε να εξετάσει μαγνητικές αξονικές τομογραφίες, αλλά σύντομα εγκατέλειπε την όποια επιστημονική μέθοδο. Αντίθετα, η θεραπεία του δόκτωρα Κοντού περιελάμβανε σκευάσματα με έλαια που υποστήριζε ότι έφερνε από την Ελβετία, όπως γιαγιασμένα βότανα που μάζευαν οι καλόγεροι από το Άγιο Όρος. Όπως προέκυψε κατά την έρευνα των αρχών, τα χορηγούμενα μείγματα περιείχαν μεταξύ άλλων δραστικές ουσίες κάναβης. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι ο Κοντοστάθης με άγνωστο μέχρι σήμερα τρόπο είχε φυγαδευτεί στο Άγιο Όρος και ο λόγος είναι μια προγενέστερη υπόθεση απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος του Δημήτρη Κοντομηνά. Και αυτό διότι προτού υιοθετήσει το ρόλο του γιατρού θεραπευτή με τις περγαμηνές και τις εναλλακτικές θεραπείες, ο Νίκος Κοντοστάθης με καταγωγή από το Βόλο είχε ενσαρκώσει τον ρόλο του Ελληνοαμερικανού παράγοντα στο πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή τάχα ως άμεσα διασυνδεδεμένος με τον Τζορτ Μπους, έτσι είχε συστηθεί τότε στον εκλειπώντα πλέον ιδιοκτήτη του Α. Δημήτρη Κοντομηνά και αυτή η απάτη του απέφερε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά το σάλο για τον ψευτογιατρό που έσπηρε το θάνατο, όμως χρονικά αφορούσε τη δεκαετία πριν το 2015. Ο κύριος Νικολάου λοιπόν, όπως λεγόταν τότε, πλαισιωμένος από μια ομάδα συνεργών, κατάφερε να αποσπάσει τουλάχιστον 9,5 εκατομμύρια ευρώ από τον επιχειρηματία για ένα καινούριο τύπο κεραία τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη κεραία υποτίθεται ότι φτιάχνονταν με απόλυτη μυστικότητα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Για να πετύχει το δόλιο σχέδιο του, το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ στόχευε στην απομίζηση όλης της περιουσίας του Κοντομηνά και ακολούθως τη δολοφονία του, ο Κοντοστάθης είχε σκηνοθετήσει χολιγουδιανής σύλληψη σενάρια. Σε ένα εξ αυτών είχε υπενικιάσει πολυτελές τζετ για ταξίδι στην Άπο Ανατολή, το οποίο παρουσίασε τον επιχειρηματία ότι διατέθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Δαιμόνιος και αδίστακτος άνθρωπος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις για εκείνη την υπόθεση, η δράση του Νίκου Κοντοστάθη ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2006 με την ιδιότητα του επενδυτή. Από τις διάφορες αναφορές των μπάμπολων ατόμων που έπεσαν θύματά του μέσα στα χρόνια, ακούγοντας για διορισμούς, θεραπείες, σχέδια μυστικών δυνάμεων και πολλά άλλα, προκύπτει ένας απόλυτα χειριστικός άνθρωπος που δρούσε μεθοδευμένα με απόλυτη σιγουριά και ταλέντο στη διαφυγή. Τελικά, η εξαργύρωση μιας επιταγής για το ιδιωτικό σχολείο των παιδιών του οδήγησε στον εντοπισμό του τις αρχές το 2020. Όταν πια κλιμάκιο της αστυνομίας εντόπισε την έπαυλη στο Λαγωνίσιο που διέμενε, εκείνος εμφανίστηκε στην εξώπορτα λέγοντας ότι είναι πιλότος της αεροπορίας, μόνο που πλέον είχε ξεκινήσει η πτώση του. Μεταξύ άλλων κατηγορήθηκε για 12 ανθρωποκτονίες, 14 απόπειρες, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και απάτη. Στη λίστα των εμπλεκομένων στην υπόθεση υπήρξαν 16 ακόμα πρόσωπα τα οποία κατηγορήθηκαν για συνέργεια στις πράξεις του 47χρονου. Αναλυτικά η απόφαση των ποινών του δικαστηρίου για τον ψευτογιατρό Νίκο Κοντοστάθη ή αλλιώς Δόκτωρ Κοντός ήταν ισόβια για κάθε μία από 7 ανθρωποκτονίες, 12 έτη κάθυρξης για κάθε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισόβια και 300.000 ευρώ χρηματική ποινή για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 10 έτη κάθυρξης, 18.000 ευρώ για απάτη, 1 έτος φυλάκιση και 2.000 ευρώ για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, 2 έτη και 15.000 ευρώ για πλαστογραφία, 2 έτη φυλάκισης και 1.000 ευρώ για οπλοκατοχή. Οι δικαστές ομόφωνα έκριναν αθώους τους 16 συγκατηγορούμενους του δόκτωρ Κοντός, ανάμεσα στους οποίους και γιατρό πρώην υπουργό. Το σίγουρο είναι πως η δράση του σόκαρε το Πανελλήνιο. Τελειώνοντας να πούμε πως ο Κοντοστάθης είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.